Ένα, δύο, τρία και... 2017 σ' αγαπώ. Καλά, stop. Γεια σας, πόπτες, μάθαμε εδώ τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο. Βασικά είναι το πρώτο του 2017. Ελπίζω να σας μπήκε καλά η χρονιά, να σας μπήκε πολύ καλά. Νομίζω η κάμερα θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο εκεί, αλλά δεν πειράζει, γιατί έτσι αλλιώς δεν θα υπάρχει κάποιο gameplay ώστε να κόψω την κάμερα προς κάποιο σημείο. Λοιπόν, είμαστε το 2017. Δεν θα πολυλογήσω σε φάση, ξέρω εγώ, ότι τι έγινε το 2016 και όλα αυτά. Και αν και σκεφτόμουν να κάνω ένα τέτοιο βίντεο, σκεφτόμουν να βγάλω ένα βιντεάκι, ξέρω εγώ, μέχρι το τέλος του 2016, με τις καλύτερες στιγμές του 2016. Αλλά επειδή δεν είχα τόσα πολλά βίντεο, αν και όσα βίντεο έκανα εγώ πραγματικά το διασκέδασα, δεν είχα τόσα πολλά βίντεο λόγω πανελληνίων, είπα να μην το κάνω και είπα να βγάλω αυτό εδώ πέρα το μικρό σχετικά βιντεάκι για το 2017, μιας και τώρα είμαστε στο 2017. Λοιπόν, αρχικά, γιατί Muffin σταμάτησε στο σερί βίντεο και γιατί μας είπες ψέματα, ξέρω. Λοιπόν, δεν σας είπα ψέματα, είχα βγάλει και βίντεο για το... δεν θυμάμαι τι είχα βγάλει για το αυτί μου και σας είπα κάποια στιγμή ότι είμαι Ελβετία. Ή είχα βγάλει ένα βίντεο Zero Land και σας είπα ότι είμαι Ελβετία. Είχα πάει Ελβετία για 5 μέρες και δεν πρόλαβα να ετοιμάσω βίντεο, γιατί προσπαθούσα να ετοιμάσω του Zero Land και ξέρω εγώ αυτό με το αυτί. Και δεν ξέρω, πήγε κάτι λάθος βασικά με το Zero Land και πρέπει να το διορθώσω, οπότε μου πήρε λίγο παραπάνω ώρα. Και αυτό, δεν πρόλαβα να βγάλω 5 βίντεο. Τα καθημερινά βίντεο προφανώς συνεχίζουν, δεν φεύγω, δεν σταματάω τα καθημερινά βίντεο. Απλώς έκανα μια μικρή παύση αυτές τις 5 μέρες που ήμουν στην Ελβετία. By the way, ναι, θα υπάρχει vlog. Ήθελα να βγάλω 2 vlogs, αλλά νομίζω το υλικό είναι για ένα vlog, ένα μαζεμένο vlog. Καλά μαζεμένο. Ήταν πάρα πολύ ωραία και τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά. Θα μιλήσω ξεχωριστό βίντεο για την Ελβετία. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Όποιος θέλει να πάει, ας πάει, είναι πάρα πολύ ωραία. Και πάμε στο 2017. Λοιπόν, το 2017 λοιπόν είναι μια καινούργια χρονιά. Εγώ αυτό που θέλω να κρατήσετε από όλο αυτό το βίντεο είναι ότι είναι μια καινούργια χρονιά και οτιδήποτε λάθη ή προβλήματα είχατε το 2016, θα ήταν, θα ήθελα να βάλετε σαν στόχο να τα διορθώσετε και να κάνετε τον εαυτό σας καλύτερο, ώστε να προχωρήσετε, ξέρω εγώ, να προχωρήσετε και να γίνετε καλύτεροι εσείς. Βασικά πιστεύω ότι αυτά τα New Year's Resolutions που λένε, που σχεδόν κανείς δεν τηρεί, άμα όντως κάποιος τα τηρούσε, θα ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Θα ήταν πραγματικά κάτι πολύ ωραίο. Εγώ να πω την αλήθεια, δεν βάζω New Year's Resolutions, αλλά βάζω Resolutions σκέτο. Ωραία, δηλαδή μπήκε καινούριος χρόνος, δηλαδή όντως κάτι άλλαξε, δεν είμαστε πλέον στο 2016, γιατί overall το 2016 για πολλούς δεν ήταν καλό. Εμένα προσωπικά μου άρεσε, εντάξει, γενικά στον κόσμο ίσως δεν έγιναν πάρα πολλά καλά πράγματα, αλλά προσωπικά στη ζωή μου πήγε μια χαρά και νομίζω όλα κυλούν και κύλησαν μια χαρά. Και τώρα στο 2017 πάλι καλά είναι, βέβαια είναι 5 μέρες, είμαστε 6 μέρες στο 2017, 5 μέρες στο 2017, οπότε ναι, δεν μπορώ να βγάλω μια πολύ καλή άποψη για ολόκληρο το 2017. Αυτό που θέλω να κρατήσω τέλος πάντων, που πάλι δεν το είπα, είναι ότι πρέπει οτιδήποτε λάθη ή ξέρω εγώ προβλήματα είχατε το 2016 να προσπαθήσετε στο 2017 να τα απομακρύνετε από τη ζωή σας, να κάνετε τον εαυτό σας καλύτερο, ξέρω εγώ, και προφανώς να βλέπετε Muffin, γιατί έτσι θα γίνετε καλύτεροι άνθρωποι. Τέλος πάντων, ας αφήσετε αυτό με το Muffin, ό,τι να είναι, και προσπαθήστε, ξέρω εγώ, να κάνετε τον εαυτό σας πιο χαρούμενο, γιατί βασικά αυτός είναι ο σκοπός της ζωής, ξέρω εγώ, να είστε χαρούμενοι. Ό,τι κάνουμε είναι για κάποια στιγμή να είμαστε χαρούμενοι, ξέρω εγώ, στο τέλος της ζωής μας. Καλά, όχι. Ό,τι κάνουμε βασικά είναι βάζουμε ένα στόχο και οτιδήποτε προσπαθούμε να κάνουμε είναι για να πετύχουμε την επιτυχία και ταυτόχρονα την ευτυχία. Γιατί ποιος επιτυχημένος δεν είναι ευτυχισμένος. Και όταν λέω επιτυχημένος δεν εννοώ πλούσιος. Ενώ αυτός που έχει βάλει ένα στόχο και προσπαθεί με όλη την καρδιά να το πετύχει και μετά το πετυχαίνει. Νομίζω εκείνη τη στιγμή είναι αρκετά χαρούμενος. Ωραία. Οπότε, άμα ήταν να σας πω κάτι εγώ για σας το 2017, είναι να προσπαθήσετε να λύσετε τα προβλήματά σας, να κάνετε τον εαυτό σας καλύτερο και ό,τι προβλήματα έχετε να τα διώξετε από τη ζωή σας. Γιατί όπως λέει ο Νόε, ξέρω εγώ ότι ό,τι κακό είχα το έδιωξα. Άμα είσαι στο κακό, θα πας στο καλό. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο έχει πει ο Νόε στο
σε ένα τραγούδι. Ναι, τέλος πάντων, αυτό ήμουν ο Muffin. Αύριο και μεθαύριο θα βγουν δύο βιντεάκια λίγο πιο σκεπτικά, που δεν το περιμένετε από μένα, ξέρω, γιατί εγώ είμαι ένας βλάκας και μισός. Το ξέρω, τέλος πάντων, θα βγουν λίγο έτσι να ξεκινήσουμε το 2017 με μία πολύ με βασικά δύο βιντεάκια με λίγη σκέψη, ώστε και εσείς να, τέλος πάντων, για κάποια πράγματα το οποίο προβληματίστηκα το τελευταίο καιρό, όχι το τελευταίο καιρό, τις τελευταίες μέρες βασικά. Και αυτό. Ήμουν ο Muffin, χαρούμενο 2017, ελπίζω να είστε όλοι ευτυχισμένοι. Ελπίζω σας μπήκε πολύ καλά το καινούργιο έτος. Με όποια έννοια, πάρ' το καινό, αλλά δεν με νοιάζει. Ελπίζω να ήταν καλό το 2017. Ελπίζω να ήταν καλό το 2016. Και άμα δεν ήταν, προσπαθήστε να κάνετε καλύτερο το 2017, γιατί είναι στο χέρι σας. Τέλος πάντων, ήμουν ο Muffin, μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε. Γεια σας!